Πρωινός καφές με την Αγία Γραφή. Γιατί η καλή μέρα αρχίζει με το Λόγο του Θεού. Καλή και ευλογημένη μέρα. Μια ακόμα μέρα με τον καφέ μας και τη γραφή μας. Τι ωραίος τρόπος για να ξεκινάμε μια πολύ άσχολη μέρα. Σήμερα θα ήθελα να κοιτάξουμε στην εισαγωγή του κατά Λουκά Ευαγγελίου. Διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο τα πρώτα 4 εδάφια. Επειδή πολλοί επιχείρησαν να συντάξουν διήγηση για τα πράγματα που σε εμάς είναι πλήρως βεβαιωμένα, καθώς μας τα παρέδωσαν αυτοί που εξ αρχής έγιναν αυτόπτες μάρτυρες και υπηρέτες του λόγου, φάνηκε εύλογο και σε μένα που παρακολούθησα ακριβώς τα πάντα από την αρχή, να σου γράψω για αυτά με τη σειρά, εξοχότατε Θεόφιλε, για να γνωρίσεις τη βεβαιότητα των πραγμάτων για τα οποία κατηχήθηκες. Υπάρχει μια αντίληψη πως η πίστη είναι μια στάση τυφλής αποδοχής γελίων και ανυπόστατων πραγμάτων που έρχονται σε αντίθεση με την λογική και την επιστήμη. Αυτή η αντίληψη καλλιεργήθηκε από κάποιους που προσπάθησαν με τη λογική και μόνο με τη λογική να αμφισβητήσουν κάθε τι υπερφυσικό, όλα τα θαύματα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, καθώς και την ίδια την ύπαρξη του Θεού, ότι δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχουν άγγελοι, δεν υπάρχει όλος ο πνευματικός κόσμος. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς, ακόμα και η Εκκλησία συνέβαλε σε αυτό, όταν κυρίως σε προηγούμενους αιώνες άφηνε τους ανθρώπους μέσα στην άγνοια και στο φόβο, ώστε να εξαρτώνται από τους κληρικούς. Όμως, η ίδια η Αγία Γραφή και η αληθινή χριστιανική πίστη πουθενά δεν έχει μια τέτοια στάση. Η Αγία Γραφή πουθενά δεν διδάσκει μια νοοτροπία «πίστευε και μη ερεύνα». Αντίθετα, στα εδάφια που διαβάσαμε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μιλάει για την βεβαιότητα των πραγμάτων. Είμαστε πλήρως βεβαιωμένοι, λέει. Γράφει ότι όλες οι αλήθειες αυτές που περιγράφει στο Ευαγγέλιο του είναι το αποτέλεσμα προσεκτικής έρευνας, συζήτησης με αυτόπτες μάρτυρες και οργανωμένης παρουσίασης των γεγονότων, έτσι ώστε να μπορούν όλοι οι ακροατές του, προσέξτε, εκείνη την εποχή που πολλοί από αυτούς μπορούσαν κάλλιστα να βρεθούν στους ίδιους τόπους και να δουν τους ίδιους αυτόπτες μάρτυρες τους οποίους επικαλείται ο Λουκάς, οι ακροατές του λοιπόν να είναι βέβαιοι για την αλήθεια των πραγμάτων που διδάχθηκαν. Μέσα σε όλο το Ευαγγέλιο του αλλά και στο δεύτερο τόμο του έργου του, στις Πράξεις των Αποστόλων, ο Λουκάς παρουσιάζει εξαιρετική ιστορική ακρίβεια, μεθοδικότητα και επιμονή στις λεπτομέρειες. Ειδικά όταν τον δούμε μέσα στην εποχή του, ο Λουκάς ήταν ανάμεσα στα υπόλοιπα ένας εξαιρετικός ιστορικός. Το ενδιαφέρον του δεν ήταν απλώς να γράψει ένα θρησκευτικό βιβλίο για τον Ιησού. Οδηγήθηκε από το Θεό να γράψει για τον Ιησού με ακρίβεια, λεπτομέρεια και αλήθεια, περιγράφοντας τη γεγονότα όπως ακριβώς συνέβηκαν. Αδερφέ μου και αδερφή μου, σήμερα αυτό το πρωί κρατάς στα χέρια σου και διαβάζεις ένα βιβλίο αλήθειας. Όχι μόνο πνευματικής αλήθειας, αλλά ένα βιβλίο που παρουσιάζει τις πνευματικές αλήθειες να είναι γερά ριζωμένες στην αλήθεια των γεγονότων που αναφέρει. Ο Χριστός που πιστεύουμε δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο στη σφαίρα της πίστης. Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, κάποιος που έζησε και περπάτησε ανάμεσά μας, κάποιος που μέσα στην καθημερινότητα της ζωής έλαμψε με ουράνιο φως. Έτσι η πίστη σου δεν είναι απλώς θεωρητική. Δεν είναι απλώς μια προσωπική εσωτερική υπόθεση του κάθε ανθρώπου. Η πίστη είναι αληθινή, βασίζεται σε γεγονότα, εκφράζεται στην καθημερινή ζωή. Η πίστη δεν αγνοεί την πραγματικότητα του κόσμου γύρω μας, απλά αναγνωρίζει και την πραγματικότητα του πνευματικού κόσμου. Η πίστη δεν κλείνει τα μάτια της στα γεγονότα, αλλά ανοίγει τα μάτια της και στην πνευματική διάσταση. Η Αγία Γραφή μέσα από την πίστη μιλάει για αλήθειες βέβαιες και σίγουρες, για γεγονότα που έγιναν μπροστά σε πολλούς μάρτυρες. Έτσι σήμερα όχι μόνο μπορείς να νιώθεις βεβαιότητα για τα όσα ο Λόγος του Θεού διδάσκει, αλλά να βλέπεις και την πρακτικότητά του, πως σχετίζεται, εφαρμόζεται και έχει απαντήσεις για την καθημερινή σου ζωή, για τους προβληματισμούς και τις δυσκολίες σου, για τους πόνους και τις ανάγκες σου. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε για την αλήθεια, τη βεβαιότητα του Λόγου Σου και των όσων πιστεύουμε. Φρόντισες, Κύριε, αυτές τις βαθιές πνευματικές αλήθειες να τις στερεώσεις μέσα στην καθημερινότητα της ζωής, έτσι ώστε να μπορούμε όχι μόνο να είμαστε σίγουροι, αλλά να μπορούμε να είμαστε πρακτικοί, να μπορούμε να ζούμε την αλήθεια μέσα στην καθημερινότητα αυτής εδώ της ζωής. Σε ευχαριστούμε για τα όσα έκανες και σε ευχαριστούμε και για όσα θα κάνεις και σήμερα,
μέσα στην καθημερινότητά μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Θεός να σε ευλογήσει πλούσια και σήμερα.